Χαίρετε, 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 φίλε και φίλοι, χαίρετε. Ελάτε να πιούμε καφέ. Αν και το ερώτημα αυτό σηκώνει, μην σα πω και ουίσκι. Εντάξει, εγώ δεν το πίνω το ουίσκι. Εγώ κρασί είναι. Το κρασί είναι το αλκοόλ που θα πιω, άμα θα πιω. Αλλά θέλουμε να μην καίμε πολλά εγκεφαλικά κύτταρα. Φτάνουν τα εγκεφαλικά κύτταρα που καίμε από αυτά που διαβάζουμε. Δεν είναι ανάγκη να καίμε κι άλλα με το αλκοόλ. Λοιπόν. Γιατί η κυρία Βανδή να έχει δεύτερη ευκαιρία και εγώ ούτε πρώτη. Ή Βανδή και δεύτερη ευκαιρία. Καλημέρα σας κυρία Θέκλα αγαπημένη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα. Θα μπορούσατε να κάνετε ένα βιντεάκι για αυτή τη δήλωση της κυρίας Βανδή σχετικά με τη δεύτερη ευκαιρία. Σε ποια δεύτερη ευκαιρία αναφέρεται και προκαλεί εμάς που δεν είχαμε ούτε πρώτη ζωή. Αυτό είναι δεύτερη ζωή που ζει Γιατί είχε πρώτη με άντρα, παιδιά, οικογένεια Δεύτερη ζωή, τι ευκαιρία Το δεύτερη ζωή είναι με δυο θαυμαστικά Και τι ευκαιρία με 7 ερωτηματικά Νιώθω στέρηση που είχα μόνο αποτυχημένες σχέσεις Γενικά προσπάθεια στη ζωή και που μου έμεινε μόνο η προσπάθεια και η απογοήτευση. Νιώθω πω όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή πιάνουν κάτι, ενώ εγώ μένω πάντα με την επιθυμία πραγματοποιητή, προσπαθώντα να βρω το μάθημα, εξελίσσοντα τον εαυτό μου κτλ. Λοιπά, λοιπά, Μη σα κουράζω. Θα μπορούσατε να μα πείτε κάτι όταν μα έχει καταπλακώσει η απογοήτευση που δημιουργεί απώλεια ελπίδα και απενεργοποίηση. Σα ευχαριστώ πολύ. Ναι, χτίμηση και ευγνωμοσύνη. Για όλα όσα μας μαθαίνετε και αυτά που μοιράζεστε μαζί μας Δεν σας έμαθα πολλά κορούδες Κόρες μου Δεν σας έμαθα πολλά Άκου, 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 άκου Δηλαδή πραγματικά όταν μου διάβαζε Σηκώθηκαν όλες οι τρίχες της κεφαλής μου Και δυστυχώς είναι και πολλές Μην βλέπετε που έχουν γίνει λεπτά τα μαλλιά μου Από το βάψε, βάψε, κάψε, κάψε που <laughs> Πολλά, πολλά, πολλά μαλλιά Πολλά μαλλιά Και σηκώθηκαν όλα Κόρη, κόρη Κορί, γιατί να σε προκαλεί εσένα το γεγονός ότι η κυρία Βανδί έχει δεύτερη ευκαιρία και εσύ μάλιστα λες όλα είναι δεύτερη ζωή. Μήπως ακούς το τραγούδι που λέει δεύτερη ζωή δεν έχει. Λοιπόν, πρέπει να σταματήσουμε να λειτουργούμε σαν κακομαθημένα ναρκισάκια. Πρέπει να σταματήσουμε να φθονούμε τις ζωές των άλλων, όλοι μας όμως, α όλοι μας πρέπει να σταματήσουμε να φθονούμε τη ζωή των άλλων να φθονούμε τη χαρά και την ευτυχία των άλλων να φθονούμε το γεγονός, πρέπει να σταματήσουμε να φθονούμε το γεγονός ότι η γυναίκα αυτή και ο άντρας αυτός από ό,τι φαίνεται περνάνε τέλεια τώρα. Λέω τώρα γιατί για όλους μας δεν μπορούμε να ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το αύριο. Δεν μπορείς να ξέρεις. Δεν ξέρω. Και ούτε με ενδιαφέρει να μάθω. Αυτούς τους ενδιαφέρει να, μάθει, να μάθουν τι θα γίνει μετά και θα το δουν. Τους εύχομαι τα καλύτερα. Χωρίς να σημαίνει ότι αν αυτοί έχουν τα καλύτερα, εσύ και εγώ θα έχουμε τα χειρότερα. Πρόσεξε, φιλενάδα, που στείλες το email. Και προσέξτε όλοι και όλες όσοι σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο. Σκεφτόμουν και εγώ έτσι με αυτόν τον τρόπο παλιά. Ναι. Ήμουνα κι εγώ ένα δύσμηρο, μίζερο πλάσμα που κλεγόμουν. Σα έχω πει σε προηγούμενο βίντεο. Αφού σα αρέσουν αυτά που μοιράζομαι μαζί σα, Σα έχω πει σε προηγούμενο βίντεο ότι κλεγόμουν και έλεγα πώ δεν γίνεται αυτό το πράγμα να έχω το γραφείο και να έρχονται εδώ οι άνθρωποι οι οποίοι είναι single και να του βοηθάω να φτιάξουν τι σχέσει του με τον εαυτό του, να του βοηθάω να διαχειριστούν τα ζητήματά του και να ζευγαρώνουν ή τα ζευγάρια που έχουν προβλήματα και να τα βοηθάω να επιλύνουν τα προβλήματά του και εγώ να είμαι μόνη μου. Δεν είχε καμία απολύτω σχέση το τι έκανα στη δουλειά με το τι συνέβαινε στην προσωπική μου ζωή και ήμουν μόνη μου. Καμία απολύτω. Καμία απολύτω. Γιατί, σα πω, ξέρετε ένα ανέκδοτο πολύ γνωστό παλιό, το οποίο λέει πα σε μια πόλη και έχει μόνο δύο κουρί. Το, το ένα απέναντι από το άλλο. Και στέκονται και ο ένα ο κουρέα έξω από την πόρτα και ο άλλο έξω από την πόρτα. Λέει ο ένα ο κουρέα είναι καλοκουρεμένο, με ωραία γραμμή το κούρεμα κλπ. Και, λοιπά και ο άλλο είναι μαύρο και γέριμο. Δηλαδή δεν έχει καλό είναι κακοκουρεμένο. Σε ποιον κουρέα λέει θα πα εσύ να κουρευτεί, εφόσον έχει δύο κουρέα στην πόλη, θα πα σε αυτό που είναι κακοκουρεμένο. Γιατί σημαίνει ότι τον κούρεψε ο άλλο. Λοιπόν, εγώ πήγαινα σε άλλο ψυχολόγο και okay, ψυχολόγο. Αυτή που ερχόντουσαν σε μέρα πήγαινα σε άλλο ψυχολόγο και... Σα το έχω πει ξανά ότι είχα κακοπέσει με την έννοια του ότι ήμουνα σε ένα θεραπευτή ο οποίο με τραβούσε για 7 ολόκληρα χρόνια. Μην σα πω και 10. Όχι 7. 8. Τέλο πάντων. Και ήμουνα και εγώ, είχα ζει και καθόμουν εκεί πέρα και δεν έκανα πράγματα. Και προσπαθούσα να εφαρμόσω αυτά που μου λέγε και δεν είχα άποψη και δεν σκεφτόμουν να ρε παιδί μου, πα ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια. Δεν βλέπει πρόοδο. Μήπω πρέπει να αλλάξει θεραπευτή, μήπω πρέπει να πα σε άλλο ψυχολόγο ή να πα σε κάποιον που να είναι ψυχολόγο, όντω και να μην είναι κάποιο ο οποίο έχει αποκτήσει εκ των υστέρων κάποια προσόντα ψυχοθεραπεία, αλλά δεν είναι ψυχολόγο περσέ. Ήταν ψυχαναλήτη αυτό. Όκ! Okay, εκεί. 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 Και ζήλευα και εγώ του άλλου ανθρώπου. Του ζήλευα, λέγα, Αχ, και εγώ πότε θα ζήσω μια αγάπη, πότε θα ζήσω ένα έρωτα. Και όλο αυτό το διάστημα, αν εστίαζα στα δικά μου ζητήματα, στα δικά μου κομπλεξιλίκια, στι δικέ μου φοβίε, στη δική μου κατάθλιψη, η οποία χρειαζόταν άμεσα θεραπεία και αντί να κάνω τι σωστέ κινήσει, να πω να πάρω τον αντικαταθλιπτικά και να κάνω ψυχοθεραπεία με κάποιο ψυχολόγο, ο οποίο να ήθελε όντω να με βοηθήσει να θεραπευτώ και όχι να με έχει εκεί πέρα πελάτη χρόνιο. Θα γλίτωνα πολύ πιο νωρί από αυτή την ιστορία και θα γλίτωνα πολύ πιο νωρί από όλο αυτό το πρόβλημα, το οποίο ξεκινούσε από μένα. Αγαπητοί μου, δεν είχε να κάνει με το ότι. είχε και τότε, είχε και στην εποχή μου βανδί και τη χαιρόμουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ από ένα σημείο και μετά, δηλαδή όταν έφερα λίγο το μυανού μου, όταν συνήλθα λίγο και συνειδητοποίησα, ότι το τι συμβαίνει στη δική μου ζωή δεν επηρεάζει το τι συμβαίνει στη ζωή των άλλων άγνωστων ανθρώπων, ούτε επηρεάζουν οι ζωέ των άλλων άγνωστων ανθρώπων εμένα. Ούτε οι ζωέ των διασημοτήτων είναι ζωέ οι οποίε έχουν σχέση με το τι γίνεται σε μένα. Εσύ ίδια εδώ πέρα έχεις γράψει, νιώθω στέρηση που είχα μόνο αποτυχημένε σχέσει. Ποιο σου είπε ότι η κυρία Βανδύ δεν είχε μόνο αποτυχημένε σχέσει, αυτό ποιο το έπεσε. Ποιο το έπεσε. Ένα. Επειδή είμαι και λίγο κουτσουμπόλα και παλιά που ήταν τα περιοδικά, όταν πήγαινα στο κουμουντήριο, τι να κάνω, τα διάβαζα όλα και τα μάθαινα. Εγώ πάντοτε τη γυναίκα, όταν την έβλεπα σε φωτογραφίε με αυτό που ήταν παντρεμένη προηγουμένω, την έβλεπα μια γυναίκα πολύ καταπιεσμένη και. Δεν την έβλεπα να είναι ευτυχισμένη δεν την έβλεπα για επιτυχημένη εκείνη τη σχέση και δεν, να που τελείωσε κιόλα. Γενικά προσπάθεια στη ζωή και που μου έμεινε μόνο η προσπάθεια και η απογοήτευση. Στα 52 τη γνώρισε τον Μπισμπίγκη η Βανδί. Δεν τον γνώρισε στα 32 τη, ούτε στα 22 τη. Νιώθω πω όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή πιάνουν κάτι. Τι εννοεί πιάνουμε κάτι, είμαστε αρπαχτικά και πιάνουμε. έτσι αρπάζουμε και πιάνουμε, είμαστε αρπακτικά ή ζούμε τη ζωή μας με χάρη και με προσπάθεια ουσιαστική και κάνουμε ψυχοθεραπεία σε έναν ψυχολόγο που να μας βοηθά αυτή η ψυχοθεραπεία και να προοδεύουμε. εδώ αν κάθομαι και μιλάω με τις φίλες μου και ακούω τα βιντεάκια που ανεβαίνουν εδώ στο ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι και τα ακούω από μια... Ε, σκοπιά α ακούσουμε τι γίνεται με τους άλλους να νιώσουμε καλύτερα όταν οι άλλοι έχουν περνούν χειρότερα από εμά. ή να πάρουμε μια ελπίδα όταν οι άλλοι βρίσκουν κάποιον θα βρούμε και εμείς αλλά δεν κάνουμε τη δουλειά we don't do the work που η δουλειά είναι να δουλέψει με τους εσωτερικούς σου δαίμονες γι' αυτό εμένα η ζωή μου τότε εκείνη την περίοδο που σκεφτόμουν όπως σκέφτεσαι εσύ τώρα αυτό προσπαθώ να πω την περίοδο που σκεφτόμουν να σκέφτεσαι εσύ τώρα, έκανα ψυχοθεραπεία σε αυτόν τον τύπο που ήταν Εκείνη την περίοδο λοιπόν που νόμιζα πως έκανα θεραπεία ενώ έκανα τραυματία Δεν υπάρχει τέτοια λέξη, πήγαινα και τραυματιζόμουν Εκείνη την περίοδο ήμουνα μέσα στο πένθος Μέσα στη μιζέρια, μέσα στην υπαρξιακή καταβήθηση Πώς το γράφεις εδώ πέρα ε, απογοήτευση και απενεργοποίηση και ζήλευα όλους τους άλλους οι οποίοι μπορούσαν να χαρούν και να απολαύσουν τη ζωή ενώ εγώ δεν μπορούσα και ο λόγος που δεν μπορούσα ήταν γιατί είχα ένα σωρό εσωτερικούς δαίμονες τους οποίους δεν τους έβαζα σε μία σειρά και δεν αντιμετώπιζα τα δικά μου ζητήματα τις δικές μου τοξικές σχέσεις στο άμεσο περιβάλλον μου να τις κόψω τα κοινωνικά μου στερεότυπα και τις προκαταλήψεις μου να τα ξεπεράσω Δεν τολμούσα να κάνω τομές Δεν τολμούσα να πάρω ρίσκα Και καθόμουν εκεί πέρα Με έναν τρόπο έτσι εξαιρετικά αυτοκαταστροφικό Και καθόμουν εκεί πέρα και άκουγα τις αρλούμπες και ήμουνα μέσα στην αυτολύπηση, όχι αυτοσυμπόνια, αυτολύπηση. Μέσα στην αυτολύπηση και μέσα στο φθόνο, γιατί είναι φθόνο αυτό το πράγμα. Φθόνο, το οποίο είναι χαρακτηριστικό να, που έχουν η ο φθόνο. Δεν σημαίνει ότι ο πιο είναι νάρκηση, αλλά ε, ε, υπόψη σα, η νάρκηση φθονού. Λοιπόν, η κυρία Βανδί και η κάθε κυρία Βανδί δικαιούται και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη και δέκατη ευκαιρία. Άκου νέα και εσύ δικαιούσε. Βεβαίω, Και εσύ δικαιούσε. Φτάνει να σταματήσεις να ασχολείσαι με τους άλλους σαν μία κουτσομπόλα, σαν μία γριέντζο ε, πικραμένη που λέει όλοι μου τη ζωή δεν έχω ζήσει τίποτα και αυτές ζουνε δυο ζωές και τρεις και εγώ δεν έχω ζήσει τίποτα. Ελπίζω αυτά, να, να καταλάβετε ότι μιλάω για γερασμένο μυαλό, όχι γερασμένη γε, γερα, γριέντζο στην ηλικία. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να, ασχολ, να υποπέσω σε ηλικισμό ageism. Λοιπόν, ε, θέλω να σε ξυπνήσω, να συνέλθεις. Είμαι σίγουρη πως δεν κάνεις ψυχοθεραπεία. Είμαι σίγουρη, κόβω το κεφάλι μου. Είμαι σίγουρη πως δεν κάνεις ψυχοθεραπεία. Είμαι σίγουρη πως δεν αναλαμβάνεις την ευθύνη του εαυτού σου. Είμαι σίγουρη ότι έχει αφαιθεί στο να, έχεις αφαιθεί στο να σκέφτεσαι ότι α, όλοι έχουν και εγώ δεν έχω. Και επίσης τι είναι αυτό το πράγμα. Σε ποια δεύτερη ευκαιρία αναφέρεται και προκαλεί εμά που δεν είχαμε ούτε πρώτη ζωή. Αυτό είναι δεύτερη ζωή που ζει. Γιατί είχε πρώτη με άνδρα, παιδιά, οικογένεια, δεύτερη ζωή. Τι ευκαιρία. Πόσοι κακοί έχουν τα λόγια σου μέσα. Πόσοι. Και δεν σου μιλάω ως γυναίκα η οποία είχα δεύτερη ζωή. Σου μιλάω ως μάνα κόρη που είναι 23 χρονών που θα στενοχωριόμουν βαθύτατα αν η κόρη μου είχε τέτοια μυαλά. Βαθύτατα θα στενοχωριόμουν. Εάν η κόρη μου έλεγε να μην ζήσει κανένα. Κανένα. Τι είναι αυτά, κόρη, τι, τι, τι μου θυμίζει, Μου θυμίζει μία που έκανα παρέα τον καιρό που ήμουνα 31 χρονών, που αυτή ήταν 37, και μου λέει: Εσεί οι χωρισμένε μα παίρνετε του άνδρε, γιατί οι άνδρε μια χαρά πηδιούνται μαζί σα, μπίπ πηδιούν, μπει περνώ αυτή τη λέξη πηδιούν. Μια χαρά πηδιούνται μαζί σα που δεν υπάρχει κίνδυνο να σου παντρευτείτε και να κάνετε παιδιά. Ενώ εμεί είμαστε 37 χρόνια και θέλουμε να κάνουμε παιδιά, μα απορρίπτουν. Ενώ εμένα η εμπειρία μου ήταν τότε ότι γνώριζα κάποιου ανθρώπου με του οποίου μπορεί να ταιριάζαμε, αλλά με απέρριπταν. Λόγω του άρεζα, αλλά μου έλεγα δεν μπορώ να κάνω κάτι μαζί σου γιατί έχει παιδιά και εγώ θέλω μια που δεν έχει παιδιά να κάνω οικογένεια. Η άλλη όμω είχε μέσα στο μυαλό τη κολλημένο ότι χωρισμένε του παίρνουμε του άντρε. Ή όπω στην άλλη που λέγε προχθέ ότι οι γκέι του παίρνουν του άντρε. Κανένα δεν μα παίρνει του άντρε. Κανένα δεν μα παίρνει τι ευκαιρίε. Κανένα δεν μα παίρνει τη ζωή. Αν ζούμε τη ζωή μα μίζερα και με φθόνο και με κακία. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν χαίρεστε να βλέπετε το παράδειγμα μια γυναίκα η οποία έχει ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ και σα το λέω ότι έχει ταλαιπωρηθεί, γιατί σα λέω την παρακολουθούσα. Τη Βανδί δεν την γνωρίζω προσωπικά. Την Βανδί την έβλεπα στο Πανεπιστήμιο τότε που ήμουν φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη, ήταν φοιτήτρια στη Φιλοσοφική, που εμεί εδραζόμασταν στο κτίριο τη Φιλοσοφική κάποια, μα... Κάποια μαθήματά μα στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο, το τμήμα ψυχολογία. Την έβλεπα και μου έκανε εντύπωση την γλυκιά κοπέλα που ήταν και ρωτούσα και μου έλεγαν αυτή είναι τραγουδίστρια. Και έτσι μετά, επειδή την είχα δει αρκετέ φορέ, δεν είχαμε μιλήσει ποτέ. Την έβλεπα στην... όταν ερχόταν να δώσει μάθημα στη σχολή. Και μου έκανε εντύπωση ότι η κοπέλα δούλευε και σπούδαζε κιόλα. Ήταν πρωτού γίνει πασίγνωστη. Μέλλοντα, το έμειναν 93-97, ήμουν 93 στη Θεσσαλονίκη. Και μετά παρακολουθούσα την καριέρα τη ω φαν, όχι ω από την κλειδαρότρυπα. Και βλέποντα όταν πήρε αυτόν τον τύπο, ρε παιδί μου, τη λυπήθηκα γιατί σκέφτηκα ότι ε, αυτό φαινόταν ρε παιδιά, ότι ήταν έτσι, πολύ συντηρητικό. Φαινόταν από το ύφο του και από πράγματα που έκανε μετά. Και το θα κάνουν βίντεο κουτσομπολιά. Η γυναίκα δεν πέρασε καλά. Ναι, αλλά, αλλά λέει και άλλοι, κάνατε τους κύκλους σας. Ξέρει ποια είναι. Μαρινάκη, ξέρει ποια είναι. Εσεί κάνατε του κύκλου μα, εμεί δεν κάναμε κύκλου. Ξέρετε γιατί κάναν κύκλου αυτέ που κάναν κύκλοι. Ο κύκλου μέχρι τώρα γιατί ρίσκαραν να πάνε να τα φτιάξουν με κάποιον ακατάλληλο και ρίσκαραν να κάνουν παιδιά με έναν που δεν έκανε για πατέρα και ρίσκαραν να λάβουν την ευθύνη μετά. Εσύ η οποία δεν ρισκάρει. Εσύ η οποία μένεις πάντα με την επιθυμία πραγματοποίητη προσπαθώντας να βρεις το μάθημα εξελίσσοντας τον εαυτό σου αλλά δεν ρισκάρεις Αυρόχη ποσίν, χωρί να βρέξει τα πόδια σου, δεν θα κάνει ζωή. Αυρόχη ποσίν. ποσίν σημαίνει πόδια που δεν τα έχει βρέξει. Αν δεν βρέξει τα πόδια σου, δεν θα διαβεί το ποτάμι. Ξέχι. Και σου μιλάει μία που έκανε και δεύτερη ζωή. <laughs> Γελάω για το δεύτερο μου γάμο. Που έκανε και δεύτερη ζωή. Και τη φθορούσε κόσμο πολύ όταν έκανε δεύτερη ζωή. Τέτοιε μπλε λίλα και φούξια, και όταν χώρισε, τη επιτέθηκε εκεί προ όλη που κάνει δεύτερη ζωή και χώρισε. Και έβγαλαν όλοι τα συμπεράσματα του με βάση το τι είχαν μέσα στην καρδιά του, στο μυαλό του, στη ψυχή του, δεν ξέρω εγώ τι. Τα οποία συμπεράσματα καμία σχέση με το τι συνέβαινε στην πραγματικότητα, αλλά δεν του έκανα τη χάρη να πω τι συνέβαινε στην πραγματικότητα. Του έκανα τη χάρη να του πω τι πραγματικά πέρασα εκεί πέρα για να με λυπηθούν. Γιατί δεν με ενδιαφέρει ούτε αν με λυπούνται, ούτε αν με ιχτήρουν, ούτε αν με αυθώνουν. Αυτό με ενδιαφέρει να ασχολούμαι με εμένα, με τα δικά μου σκατά, να επιλύσω τα δικά μου προβλήματα για να μπορώ εγώ να χαίρομαι τη ζωή μου. Είτε είμαι εγώ και ο σκύλο μου στο χωριό, Όπως ζω εγώ τώρα που είμαι τέλεια και πραγματικά νιώθω ότι είναι μια τρίτη ζωή. Έτσι, να σα κάνω. Τρίτη ζωή. Τρίτη ζωή. Εγώ και ο Λάκη έχουμε τρίτη ζωή. Λάκη μου! Είτε ξέρω εγώ, είμαι οπουδήποτε. Δεν ξέρω που θα είμαι του χρόνου, δεν ξέρω που θα είναι η βανδίτη του χρόνου. Ξέρω που θα είσαι εσύ. Όμω, θα συνεχίσει να σκέφτεσαι έτσι. Θα μείνει εκεί που είσαι. Θα κάνει κύκλου γύρω από τον εαυτό σου και θα είσαι γεμάτη πικρία, θα είσαι γεμάτη αρνητικότητα και θα σκέφτεσαι όσο σου φταίει η Βανδύ και κάθε βανδί. Δεν ξέρει ο καθένα τι περνάει. Βλέπεις εκεί πέρα σου λέει παντρεμένη με παιδιά. Τέλεια! Λάκη, όποιε είναι παντρεμένες με παιδιά περνούν τέλεια ζωή. Η προσωπική μου πείρα από τι δύο μου ζωέ είναι ότι δεν είναι τέλεια η ζωή όταν είσαι παντρεμένη με παιδιά. Πραγματικά δεν είναι τέλεια. Από την πείρα μου δηλαδή, δεν ξέρω. Αλλά εσύ που σε απέξω, είσαι σίγουρη ότι άμα είσαι παντρεμένη με παιδιά, έχει τέλεια ζωή. Κοινωνικό στερεότυπο και κοινωνική προκατάληψη. Ο γάμο φέρνει την ευτυχία. Τα παιδιά φέρνουν την ευτυχία. Δεν δικαιούται μια η οποία παντρεύτηκε και έκανε δύο παιδιά όταν χωρίσει να ξαναβρει την ευτυχία. Δεν δικαιούται όχι γιατί θα κλέψει από σένα τη μίζερη που κλαίγεσαι. Μου γράψε πολύ ωραία στο email και μου στείλε και την άλλη μέρα και μου λε: Όταν πάμε εμεί να δούμε τα βίντεο, πελέγαμε με τι φίλε μου, πάμε να ακούσουμε θεκλάρα. Ελπίζω μετά από αυτό που σα κράζω και σα τη λέω, ή που σε κράζω εσένα τουλάχιστον και σου τη λέω, να μην σα απογοητεύσω να σταματήσετε να βλέπετε τα βίντεο, αλλά να σα εμπνεύσω και σε, αν, αν σκέφτεσαι σκέφτεστε όλες έτσι, τώρα αν σκέφτεσαι εσύ, αλλά να σε εμπνεύσω ώστε να ασχοληθεί ουσιαστικότερα με τον εαυτό σου, ουσιαστικότερα με τα δικά σου ζητήματα και να αντιληφθεί ότι η πρόοδο του άλλου ανθρώπου δεν με επηρεάζει εμένα αρνητικά και η αποτυχία του άλλου ανθρώπου δεν με επηρεάζει εμένα θετικά. Εάν νιώθω ότι η πρόοδος του άλλου ανθρώπου με επηρεάζει αρνητικά, αυτό είναι φθόνος και εν έχουν φθόνο. Εάν νιώθω η αποτυχία του άλλου ανθρώπου με επηρεάζει εμένα θετικά, σημαίνει ότι έχω μέσα μου χερεκακία που επίση είναι ένα αρκιστικό χαρακτηριστικό. Δεν σου λέω πω είσαι ένα αρκιστό, δεν ξέρω. Αυτό που σου λέω είναι να τα πάρει όλα αυτά και να δουλέψει με τον εαυτό σου. Να σταματήσει να κλαίγεσαι, να σταματήσει να με ψημυρείς, να σταματήσει να φθονεί του άλλου ανθρώπου, να κάνει ουσιαστική δουλειά με τον εαυτό σου, να αντιμετωπίσει τα δικά σου θέματα, τα δικά σου ζητήματα και να αναλάβεις εσύ δράση ώστε να ζήσεις όσες ζωές θέλεις και όσες ευκαιρίες θέλεις. Και αγάπη μου δεν θα επηρεάσει κανέναν εσύ αν ζήσεις δυο και τρεις και πέντε και φτά ζωές, αν είσαι γάτα και ζεις εννιά πάλι δεν θα επηρεάσει κανένα γιατί είναι τη δική σου ζωή που ζεις, δεν παίρνει ζωή από τους άλλους. Έμπορο, εμπορώ, έμπορο, εμπορώ, εμπορώ, σας παρακαλώ. Ξέρω, ξέρω πώ είναι να είσαι μίζερο, ξέρω πώ είναι να κλαίγεσαι, ξέρω πώ είναι να θεωρεί ότι δεν υπάρχει φω στην άκρη του τούνελ. Όμω είναι τεράστια απελευθέρωση όταν ανακαλύψει ότι μπορεί εσύ να ανάψει το φω στην άκρη του τούνελ. Μη σα πω και στην αρχή του τούνελ. Μα το εύχομαι. Και καλά να είναι κυρία Μανδύ. Στο τέλο θα τη ματιάξετε. Ευτυχώ δεν πιστεύω στον μάτιασμα. Φίλια.